Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που όπως το παρουσιάζεται είναι ανοιχτό. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Βλέπουμε μια μεγάλη ετερογένεια σε διαφορετικές χώρες. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αληθές ότι σε όλες τις χώρες έχουμε μια αύξηση των θανάτων. Αν πάρουμε για παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες, τα χρόνια τα πανδημικά εντός εισαγωγικών 2020-2021-2022 πρακτικά είχαν λιγότερους θανάτους ή περίπου τους ίδιους θανάτους από ότι τα τρία προηγούμενα χρόνια, 2017-2019. Η Σουηδία μάλιστα τα πήγε καλύτερα από όλους αυτά τα τρία τελευταία χρόνια με λιγότερους θανάτους, αν κάνουμε και διαστρωμάτωση για την ηλικία του πληθυσμού και πώς έχει μεταβληθεί σε σχέση με τα τρία προπανδημικά χρόνια. Πολλές χώρες όμως, ανάμεσά τους κλασικά κοντά στην κορυφή η Ελλάδα, κοντά στην κορυφή οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιες άλλες χώρες όντως αντιμετωπίζουν μια μεγάλη αύξηση θανάτων. Στην Ελλάδα έχουμε δει περίπου 50.000 παραπάνω θανάτους τα τρία τελευταία χρόνια σε σχέση με τα τρία προπανδημικά. Βέβαια κάποιος πρέπει να διορθώσει για την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού. Ίσως είναι λίγο λιγότερο, πάντως είναι μεγάλος αριθμός όπως καταλαβαίνετε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη υπερβάλλουσα θνησιμότητα και σε άλλες χώρες αντίστοιχα. Σε χώρες που θεωρήσανε ότι τα πήγανε πάρα πολύ καλά και είχαν προστατευτεί και ζητοκραυγάζανε με τις στρατηγικές Zero COVID, βλέπουμε το 2022 ήταν πολύ σκληρό μαζί τους. Τώρα, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι λίγο πολύ η πανδημία και ο τρόπος που την χειριστήκαμε ήταν σαν να παίρνει κάποιος μια μαγνητική τομογραφία του συστήματος υγείας, της δόμησης ενός κράτους, των υπηρεσιών του, ειδικά σε σχέση με την υγεία και πώς μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, το τι υπηρεσίες μπορούσε να προσφέρει σε διάφορα επίπεδα από πρωτοβάθμια μέχρι τριτοβάθμια. Και συστήματα τα οποία ήταν λειτουργικά και ακόμα περισσότερο σε χώρες που δεν αντιμετωπίσανε τα πράγματα με παράλογο τρόπο και με πανικό, δεν είχαν πρόβλημα. Αντιθέτως, χώρες οι οποίες αντιμετωπίσανε την κατάσταση ανορθολογικά και όχι μόνο δεχτήκαν το πλήγμα από τον κορονοϊό, αλλά και τα πλήγματα από την κακοδιαχείριση, από την καταπώνηση, την υπερβάλλουσα καταπώνηση, ίσως υπέρ του δέοντος, γιατί έχεις μια πανδημία, πρέπει να προστατεύσεις το σύστημα υγείας, όχι να το εκθέσεις να καταπονηθεί πέραν ήδη του προβλήματος που έχεις. Οι χώρες αυτές τα πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Και νομίζω ότι κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχουμε το τεράστιο πρόβλημα των ανισοτήτων. Έχουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην πρωτοπορία της τεχνολογίας και της ιατρικής και αν είσαι πλούσιος θεωρητικά μπορεί να έχεις την καλύτερη αντιμετώπιση, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που δεν έχει ασφάλεια υγείας, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει τεράστια χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι χτυπήθηκε πάρα πολύ περισσότερο, αφέθηκε στην τύχη του. Τα μέτρα που λήφθηκαν ουσιαστικά προστάτευσαν τους πλούσιους παρά αυτούς τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους. Βλέπουμε μια μεγάλη συνεισφορά στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα από άτομα τα οποία πεθάνανε από ναρκωτικά, από οπιοειδή, από υπερβολική χρήση φαρμακευτικών ουσιών μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε τα τελικά νούμερα, αλλά τα νούμερα που έχουμε για τα δύο πρώτα χρόνια φαίνεται να είναι συντριπτικά. Η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας με ένα σύστημα υγείας καταπονημένο. Το ΕΣΥ, μια εξαιρετική ιδέα, ουσιαστικά αφέθηκε στην τύχη του. Τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί απανωτά χτυπήματα, ουσιαστικά αποδυνάμωσης και σε συνθήκες πανδημίας, όσο ηρωική και να ήταν η προσπάθεια των στελεχών του ΕΣΥ να το κρατήσουν, νομίζω ότι ο μέσος πολίτης μπορεί να το δει από ανθρώπους μου, από συγγενείς μου, φίλους μου που ζουν στην Ελλάδα και εγώ όταν επισκέπτομαι βλέπω μια κατάρρευση, μια ηρωική κατάρρευση αλλά πλην κατάρρευση. Άρα λοιπόν ένα σύστημα υποκατάρρευση δεν μπορεί να προσφέρει στον πληθυσμό το επίπεδο υγείας που χρειάζεται. Θα έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα από αυτό. Και μαζί με αυτό δεν είναι μόνο η κατάρρευση του συστήματος υγείας, είναι η κατάρρευση της κοινωνίας. Μια κοινωνία που δέχεται απανωτά πλήγματα, ειδικά η ελληνική που είχε δεχτεί ήδη πολλά πλήγματα από την ελληνική
κοινωνική, οικονομική κρίση και τις ιδιαιτερότητες της, το επιπρόσθετο χτύπημα νομίζω ήταν πάρα πολύ σκληρό. Και βλέπουμε σε κοινωνίες που δέχονται τέτοια πανωτά χτυπήματα να υπάρχει μια υπερβάλλουσα θυσιμότητα η οποία είναι πέρα από αυτό που μπορείς να εξηγήσεις με απλά μαθηματικά. Το είχαμε δει αυτό στην κατάρρευση, για παράδειγμα, των Σοβιετικών Δημοκρατιών. Είχαμε δει μια τεράστια εξακόντηση της θυσιμότητας. Μια κοινωνία που καταραίει, οι άνθρωποι πεθαίνουν από διάφορους λόγους. Πεθαίνουν από σεφανία νόσο, πεθαίνουν από χρόνια νοσήματα, πεθαίνουν από αλκοολισμό, πεθαίνουν από αντανακλάσεις της ψυχικής κατάρρευσης που υπάρχει με αυτοκτονίες και φυσικά από την πανδημία και τους ιούς που πλέον επανέρχονται, ειδικά αυτό το χειμώνα, influenza, RSV, επανήλθαν δυναμικά μετά από καταστολή 2 ετών. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, θέλω να επιμείνω λίγο στην τελευταία διετία. Σωστά το διαπιστώνω ότι έχουμε διακυμάνσεις, αλλά παρακολουθώντας λιγάκι και τις τελευταίες μελέτες είτε γερμανικών πανεπιστημίων, είτε βρετανικών, είτε γαλλικών, βλέπω ότι και χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, φυσικά η Ελλάδα, που είχαμε και υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, ο αριθμός των νεκρών, αν τον επικεντρώσω στην πανδημία, είναι υυξημένος. Το ερώτημα εδώ λοιπόν έρχεται μοιραία και το αντιλαμβάνεστε στα εμβόλια. Αν συνυπολογίσω ότι οι τελευταίες έρευνες λένε ότι τα booster, οι επαναληπτικές δόσεις, μάλλον, έτσι λέει τουλάχιστον το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στις μεταλλάξεις του ιού και δεν προστατεύουν. Αν συνυπολογίσω ότι για πρώτη φορά από την έναρξη πανδημίας έχουμε αύξηση θανάτων σε παιδιά και πολύ νέους ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς που δεν γνωρίζουμε, εσείς γνωρίζετε, αμέσως θα αναρωτηθούμε, μα καλά, 2 χρόνια μετά, και με εμβόλια και με εξασθενημένο τον ιό, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα? Όπως γνωρίζετε, είμαι φανατικός υπέρμαχος των εμβολίων και θεωρώ ότι τα εμβόλια είχαν σημαντική συνεισφορά στο να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη πανδημία. Θετική, πολύ περισσότερο θετική παρά αρνητική, παρά ενέργειες. Φυσικά υπήρχαν και υπάρχουν. Δεν συμμερίζομαι όμως τις αντιλήψεις για αυτές τις εξωφρενικές εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας που έχουν κυκλοφορήσει από την αρχή που βγήκαν αυτά τα εμβόλια, ότι είναι 97, 98, 99% αποτελεσματικά. Νομίζω ξέραμε ότι αυτά είναι τα πρώιμα δεδομένα, δεν ήταν τα δεδομένα τα οποία προέρχονταν άμεσα από τις σιωπημένες ελεγχόμενες δοκιμές και ουσιαστικά περιμέναμε ότι τα εμβόλια, έστω και αποτελεσματικά, ακόμα και για σκληρές εκβάσεις που λέμε ότι έχουν αποτελεσματικότητα σε σχέση με πρακτικά την αναποτελεσματικότητά τους για να σταματήσουν την απλώς μετάδοση του επιδημικού κύματος. Νομίζω ότι οι εκτιμήσεις αυτές ήταν υπερβολικές. Τα εμβόλια έχουν αποτελεσματικότητα, δεν έχουν αυτή την θεαματική αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι σώσανε πολλές ζωές, δεν νομίζω ότι σώσανε 20 εκατομμύρια ζωές που θα δείτε σε κάποιες ανακοινώσεις ή, ξέρω εγώ, στις ΗΠΑ 3 και βάλε εκατομμύρια ζωές. Νομίζω αυτά είναι υπερβολικές εκτιμήσεις, οι οποίες μόλις τις κοιτάξει κάποιος λίγο πιο προσεκτικά χάνονται. Ειδικά για τα boosters, θα έλεγα ότι κυρίως είναι ακόμα πιο ασθενείς. Δεν το λέω αυτό για να αποφύγει κάποιος να κάνει booster, ότι τέλος πάντων θα πεθάνει αν κάνει εμβόλιο ή booster. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αντανακλά την πραγματικότητα. Αλλά η αποτελεσματικότητα είναι μάλλον μικρή. Σε μεγάλες ηλικίες, σε άτομα πολύ καταπονημένα, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι μια λύση καλή. Αλλά από εκεί και πέρα, το να περιμένει κάποιος ότι τα booster θα σώσουν την κατάσταση ή ότι από εδώ και πέρα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε booster, αυτό είναι μια επέκταση που δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε τεκμήρια. Έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή οι θάνατοι που καταγράφονται για κορονοϊό αυτή την περίοδο είναι υπερτιμημένοι. Δηλαδή έχουμε μάλλον υπερκαταγραφή θανάτων. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Η υπερακόντιση της θνησιμότητας θα έλεγα ότι δεν είναι κυρίως κορονοϊός, τουλάχιστον για αυτούς τους τελευταίους μήνες. Αναφέρατε το παράδειγμα για τα παιδιά και τους πολύ νέους ανθρώπους και είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί και μία ορολογία πια. Λέγεται ξαφνικήτιδα. Δηλαδή ξαφνικά ένας άνθρωπος που φαίνεται να είναι νέος υγιής
χάνεται. Οι εξηγήσεις μπορεί να είναι πολλές, αλλά επειδή έρχεται εκ παραλλήλου με την πορεία της πανδημίας, έχει ενδιαφέρον πώς το απαντάτε. Λοιπόν, η ξαφνική θα όντως έχει γίνει δημοφιλής όρος και θα πρέπει να μην χάσουμε κάποια πολύ στοιχειώδη δεδομένα, που είναι ότι ο ευνίδιος θάνατος είναι ένας πάρα πολύ συχνός τρόπος, δυστυχώς, για να πεθάνει κάποιος. Είναι πάρα πολύ συχνός τρόπος και ήτανε ανέκαθεν ένας πάρα πολύ συχνός τρόπος. Άρα λοιπόν, αν ψάχνουμε για περιστατικά ανθρώπων, νέων ανθρώπων, ακόμα και νέων ανθρώπων, που χάνονται δυστυχώς ξαφνικά με ευνίδιο θάνατο και πριν την πανδημία και στα τελευταία 3 χρόνια, είναι αμέτρητα αυτά τα περιστατικά, γιατί απλούστατα αυτός είναι ένας πάρα πολύ συχνός τρόπος για να φεύγουν άνθρωποι. Άρα λοιπόν η εστίαση, η δισεογραφική, η εστίαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάθε ένα τραγικό περιστατικό νέου ανθρώπου που φεύγει, με απόδοση ότι φταίνε τα εμβόλια ή δεν φταίει δεν ξέρω τι, νομίζω είναι εντελώς λανθασμένη. Πρέπει να κοιτάξουμε τους μεγάλους αριθμούς. Τι λένε οι μεγάλοι αριθμοί για τα παιδιά και για τους νέους ανθρώπους? Οι μεγάλοι αριθμοί δείχνουν στις χώρες που έχουμε καλά δεδομένα, γιατί δυστυχώς στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη δεν καταγράφουμε ούτε τους θανάτους καλά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία. Τα χρόνια αυτά τα 3, τα τελευταία, σε σχέση με τα 3 προπανδημικά χρόνια, οι θάνατοι σε παιδιά, σε εφήβους και σε πολύ νέους ανθρώπους μέχρι τα 20-25 ήταν λιγότεροι από ό,τι ήταν στα χρόνια, τα 3 χρόνια πριν από την έλευση του κορονοϊού. Γιατί αυτό? Πιθανότατα γιατί ο κορονοϊός, όπως έχουμε δει πλέον στα όρημα δεδομένα από πάρα πολλές μελέτες οροεπιδημιολογίας και εκτίμησης της θνητότητας, η θνητότητα από τον κορονοϊό σε αυτές τις πολύ χαμηλές ηλικίες είναι πάρα πολύ μικρή. Η influenza εξαφανίστηκε, RSV εξαφανίστηκε. Ο κορονοϊός κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν πρόβλημα, ειδικά για τα παιδιά, για τους έφηβους και τους πολύ νέους ανθρώπους. Τι έγινε τώρα? Ξαφνικά, τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε όλους αυτούς τους ιούς που είχαν φύγει από το προσκήνιο να επανέρχονται. Να επανέρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε σε μια συνηθισμένη σεζόν, που συνήθως έρχονται το χειμώνα, ή αυτοί ήρθαν ήδη από το τέλος του καλοκαιριού. Φτάσανε ήδη μια κορύφωση μέσα στις αρχές του χειμώνα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν. Σε πολλές χώρες φαίνεται να υποχωρούν και ελπίζω να διατηρούν αυτή την αρνητική ύφεση και στο μέλλον, αλλά δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω ότι θα έχουμε και δεύτερη και τρίτη κορυφή μέσα στον υπόλοιπο χειμώνα και στην άνοιξη. Άρα λοιπόν έχουμε μια επέλαση influenza, RSV, αυτών των ιών των παραγωνισμένων, που στα παιδιά δεν είναι τόσο ευγενική όσο ο κορονοϊός. Η influenza σκοτώνει πάρα πολλά παιδιά, ανέκαθεν σκότωνε πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το αποτύπωμα το βλέπουμε με μια κορυφή στα ευρωπαϊκά δεδομένα θνησιμότητα σε παιδιά και εφήβους, για πρώτη φορά μέσα στα 3 χρόνια να έχουμε μια εξακόντηση πέρα από το φυσιολογικό. Είναι η πρώτη φορά. Τα 3 χρόνια ήταν ύφεση, ήταν έλλειμμα θανάτων. Ενώ τώρα μέσα στο χειμώνα είδαμε αυτή την εξακόντηση που θα δούμε πώς θα προχωρήσει στο μέλλον. Νομίζω ότι φυσικά υπάρχουν χίλιοι άλλοι παράμετροι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Σας μίλησα για την κοινωνική διάσταση, σας μίλησα για τα συστήματα υγείας τα οποία έχουν καταπονηθεί, σας μίλησα για όλα αυτά τα περιραίοντα προβλήματα τα οποία φυσικά επηρεάζουν και την υγεία των παιδιών. Έχουμε τεράστια προβλήματα με ψυχικά νοσήματα σε παιδιά, έχουμε παιδιά που αυτοκτονούν πλέον, έχουμε άλλα επιπρόσθετα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και φυσικά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, χωρίς λόγο, όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά ρίξαμε όλο το βάρος επάνω τους, στους ώμους τους. Τους γνωρίσαμε ένα πολύ παράλογο κόσμο, τους στερήσαμε ουσιαστικά στοιχεία από την εκπαιδευτική διαδικασία, από την κοινωνικοποίησή τους, από 1000. Όλα αυτά λοιπόν τα πληρώνουμε. Δυστυχώς τα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή θα ρωτήσει εύλογα η οικογένεια που σας ακούει,
συνιστάτε εμβολιασμό στα παιδιά και τους εφήβους για τη γρήπη ή ο εμβολιασμός πρέπει να πάει στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες που είναι συνήθως μετά τα 60, ακριβώς γιατί το εμβόλιο ουσιαστικά είναι 50% η κάλυψη του. Η κάλυψη του εμβολίου της γρήπης είναι ποικίλη από κάθε χρονιά. Φαίνεται ότι αυτό που έχουμε για αυτή τη χρονιά δεν είναι και άσχημο. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να συζητήσει και να πάρει αυτή την απόφαση σε ατομικό επίπεδο. Mm-hmm. Μεγαλύτερη προτεραιότητα έχουν τα άτομα από μία ηλικία και πάνω, ειδικά για τη γρήπη. Παρόλο που όπως σας είπα έχουμε παραδοσιακά όλες τις χρονιές έναν πολύ ικανό αριθμό θανάτων σε μικρά παιδιά, σε πάρα πολύ μικρά παιδιά, αλλά παραδοσιακά κυρίως εστιαζόμαστε σε πληθυσμούς ευάλωτους μεγάλων ηλικιών, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων. Για οτιδήποτε θέμα εμβολιασμού, δεν θα ήθελα να είμαι η Επιτροπή Εμβολιασμού ένας άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο επιτροπές εμβολιασμού σε κάθε χώρα πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να κάνουν συστάσεις, οι πολίτες θα πρέπει να τις ακούν και να τις συζητούν με τους γιατρούς τους, με αυτούς που παρέχουν τη φροντίδα υγείας και να αποφασίζουν αν θέλουν να τις ακολουθήσουν ή όχι. Πρέπει να ξέρουν για κάθε τι, για αυτούς ειδικά, στην ηλικία που είναι, με τα συνοδά νοσήματα που μπορεί να έχουν, με τις περιστάσεις τις οποίες βρίσκονται, αν θεωρούν ότι είναι κάτι που θέλουν να το κάνουν ή δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση σε υποχρεωτικότητες, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι είναι όλα τάμπουλα ράζα. Ο κάθε ασθενής, νέος, παιδί, μεγάλος, είναι μια διαφορετική οντότητα. Πάντως μιλάτε για σύσταση και όχι για φετβάδες, γιατί αυτό το γνωρίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, και θέλω να σας ρωτήσω, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο όσο μπορεί να κλείσει, σας ανησυχεί αυτή η μετάλλαξη με την βαριά ονομασία Kraken ή θεωρείτε ότι μπορεί να μεταδίδεται πιο γρήγορα αλλά έχει μικρότερο αποτύπωμα από ό,τι έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα? Δεν με ανησυχεί. Είναι μια μετάλλαξη σαν τόσες άλλες. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, από ό,τι έχουμε δει, ναι, έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Μας έχει συνηθίσει σε αυτό πλέον ο κορονοϊός. Οι όμικρον, όλες τις παραλλαγές, είναι παραλλαγές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ευκολία να μεταδίδονται από έναν άνθρωπο σε άλλον. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το βρίσκω ότι είναι ασυνήθιστο. Δεν φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιθετικότητα ως προς την κλινική νόσο. Αν μη τι άλλο, φαίνεται να είναι μικρότερη. Και αυτό χαρακτηρίζει λίγο πολύ όλη την πορεία της όμικρον. Τώρα, αν γι' αυτό ευθύνεται ότι η όμικρον από μόνη της έχει κάποια παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να μην έχει τόση μεγάλη διάθεση να προσβάλλει το κατώτερο αναπνευστικό, αν φταίει ότι ή μας βοηθάει το γεγονός ότι όλοι πλέον έχουμε μολυνθεί, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, 1, 2, 3, ίσως και 4 φορές, και οι περισσότεροι δεν το έχουν πάρει καν είδηση γιατί ήταν απλώς ασυμπτωματικό ή με ελάχιστα συμπτώματα. Αν φταίει το ότι έχουμε ήδη εμβολιάσει τον πληθυσμό με τόσες δόσεις οι περισσότεροι, πολύ δύσκολο να σας πω τι ακριβώς από αυτά είναι η απάντηση, αλλά συνολικά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή με κάνει να μην ανησυχώ για τον Kraken και για άλλα θαλάσσια τέρατα. Είναι νομίζω μάλιστα αποτυχημένη η προσπάθεια να συνεχιστεί αυτή η τρομολαγνία, φέρνοντας κινηματογραφικά και λογοτεχνικά τέρατα στην επιφάνεια. Το κρατώ αυτό. Κλείνω το κεφάλαιο αυτό, αλλά αναπόδραστα επανέρχομαι στα εμβόλια και πρέπει να σας πιέσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα ήταν και στα χείλη πολλών ακροατών αν μπορούσαν ζωντανά να σας απευθύνουν ερώτημα. Κοιτάξτε, η κλασική συνταγή ενός εμβολίου προληπτικά για λόγους δημόσιας υγείας είναι να σπάσεις τις αλυσίδες μετάδοσης, να μην μεταδίδεις. Αυτό δεν συνέβη εδώ. Εάν συνυπολογίσω... Σε καμία περίπτωση θέλετε να πείτε, Ναι, ναι, βέβαια. Από αυτή την άποψη, όσες δηλώσεις γίνανε πρώιμες ήταν αποτυχημένες και παραπλανητικές, δυστυχώς. Μάλιστα. Από την άλλη, οφείλω να σας πω ότι τις όποιες μακροχρόνιες επιπτώσεις τώρα θα αρχίσουμε να τις αντιλαμβανόμαστε. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει στον υπόλοιπο κόσμο συζήτηση. Στην Ελλάδα δεν έχει ανοίξει. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξει και που πρέπει να συζητηθεί, και αντί απλώς να συζητηθεί μέσα σε μια μορφή δαιμονοποίησης, ηρωοποίησης, απλώς πρέπει να συζητηθεί με δεδομένα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε
συμπαγή προσεκτική συγκέντρωση δεδομένων. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια καλύτερα δεδομένα να βγαίνουν στην επιφάνεια. Για παράδειγμα, για τα εμβόλια mRNA, πρόσφατα είχαμε ένα σήμα για αύξηση των εγκεφαλικών σε ηλικίες πάνω των 65. Δεν είναι κάτι που από μόνο του λέω ότι πω ήταν λάθος και δεν έπρεπε να εμβολιαστούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας. Αλλά είναι ένα σήμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί, πρέπει να το παρακολουθήσουμε, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Έχουμε ήδη σήματα τα οποία καταγράφηκαν ισχυρά για μυοκαρδίτιδα, για παράδειγμα, σε νεαρές ηλικίες με κορύφωση σε αγόρια και νεαρούς άντρες από 10 μέχρι 25 ετών. Είναι ένα πολύ καλά τεκμηριωμένο σήμα. Πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά τι γίνεται σε διαφορετικές δοσολογίες, σε διαφορετικά booster. Είχαμε εμβόλια τα οποία πρακτικά σιωπηλά αποσύρθηκαν. Θυμόσαστε το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο ήταν μάλιστα αυτό το οποίο έκανε και την εκκίνηση της κούρσας, ίσως πιο γρήγορα από τα εμβόλια mRNA. Και λίγο πολύ αποσύρθηκε από πολλές χώρες, ακόμα και από τη Μεγάλη Βρετανία, σιωπηλά, που ήταν αυτή που ουσιαστικά ήταν η χώρα που το παρήγαγε. Είναι ένα εμβόλιο από την Οξφόρδη με κοινοπραξία. Mm. Άρα βλέπετε ότι έχουμε την επιστημονική παράδοση να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει σε παρενέργειες από διάφορα σκευάσματα συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών. Νομίζω ότι τώρα που κάπως είναι πιο ήρεμη η κατάσταση, πιο ήρεμα τα πνεύματα, όχι πολύ ήρεμα, δυστυχώς εξακολουθεί αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε οπαδούς και οπαδούς της μίας εμβολιαστικής ή αντιεμβολιαστικής θρησκείας. Αλλά καθώς αυτό μετριάζεται, νομίζω η επιστήμη μπορεί να κάνει κάπως καλύτερα τη δουλειά της. Από εδώ και πέρα, για το μέλλον, για εμβόλια κορονοϊού, θεωρώ ότι πλέον είναι υποχρεωτικό να περάσουμε στο να κάνουμε αυστηρές στοιχειοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές όταν συζητάμε για άλλη μία δόση, άλλο ένα booster. Υπάρχει κανένας λόγος απλώς να περιμένουμε από τα ενιχρά δεδομένα ανοσολογικής απάντησης, που δεν μας λένε και πολλά πράγματα πλέον, να δούμε αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα εμβόλιο ή όχι. Θα πρέπει να έχουμε τεκμηρίωση μέσα από τις στοιχειοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Και αυτό θα μας δώσει και πολύ καλύτερη εικόνα των παρενεργειών, αν υπάρχουν, και με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, μεγαλύτερο χρονικό βάθος. Νομίζω ότι είστε σαφείς, επειδή είστε από τους πρώτους διεθνώς επιστήμονες που έκανε αυτό το διαχωρισμό του πώς εργαλειοποιήθηκε και πολιτικοποιήθηκε το όλο ζήτημα με υποχώρηση της επιστήμης. Θέλω να σας ρωτήσω, τι στην πραγματικότητα πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Κίνα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, και σας το ρωτώ, γιατί την εποχή που η Κίνα είχε την πολιτική του zero COVID, την εγκαλούσαμε εμείς στη Δύση. Τώρα που έχει άρση των περιοριστικών μέτρων, ξανά την εγκαλούμε. Όμως κάτι δείχνει η όλη ιστορία στην Κίνα. Η Κίνα είναι ένα πολυταρχικό καθεστώς. Έχει τα δικά του συμφέροντα, έχει τις δικές του προτεραιότητες, έχει τη δικιά του διάθεση να μοιραστεί αυτά που θέλει να μοιραστεί και να κρύψει αυτά που θέλει να κρύψει. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, ακολούθησε μια πολύ διαφορετική πορεία μέχρι πολύ πρόσφατα, και όταν πλέον κατάλαβε το αδιέξοδο, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια άλλη υπονοούμενη πρόθεση πίσω από αυτή τη στρατηγική, αλλά ουσιαστικά το Zero COVID ήταν ένα αδιέξοδο. Η πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί, η οικονομία της είχε χτυπηθεί ανελέητα, η κοινωνία της ψυχικά, ψυχολογικά, ψυχιατρικά είχε φτάσει στα κάγκελα, υπήρχαν διαμαρτυρίες, ήταν αδιέξοδο τελείως, δεν μπορούσαν να το συνεχίσουν. Άρα λοιπόν είδανε αυτό που περιμένει να δει κάποιος όταν πρακτικά ανοίγει στην κοινωνία σε έναν ιό ο οποίος έχει φτάσει πλέον σε στελέχη τα οποία έχουν τεράστια μεταδοτικότητα. Η Όμικρον είναι πρακτικά τεράστια ικανότητα να μεταδοθεί πάρα πολύ γρήγορα σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και αυτό είδαμε. Τώρα, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά το είδανε αυτό σαν μια μορφή αποκάλυψης πάλι. Ίσως χρειάστηκε να ξαναπομπάρουν την εικόνα τους τρομολαγνίας, ότι βλέπουμε τις ίδιες σκηνές πάλι και εκατομμύρια πεθαίνουν, διάφορες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επιδημιολογία, αλλά το παίζουν επιδημιολόγοι, αρχίσαν και δημοσιεύανε εκτιμήσεις ότι θα πεθάνουν 2 εκατομμύρια μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες.
όλα πέσανε πάνω από το εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Mm. Κάποιοι γράφανε editorials σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσθέτοντας κι άλλα στα νούμερα. Τώρα, η Κίνα η ίδια λέει μέχρι πρόσφατα μας έδινε 1, 2, 3 θανάτους την ημέρα, πολλές ημέρες και κανένα θάνατο. Πριν από 2 μέρες είπε έχουμε 5.000 θανάτους με αναπνευστική συμμετοχή, που είναι οι θάνατοι που θεωρούν ότι πρέπει να μετρηθούν για κορονοϊό, και άλλους 50.000-55.000 με άλλα συνοδά νοσήματα, που από ό,τι καταλαβαίνω το αποδίδουν κυρίως τα άλλα νοσήματα. Ποια είναι η αλήθεια? Νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έχουμε ένα άρθρο το οποίο έχουμε καταθέσει σαν προδημοσίευση, έχει γίνει δεκτό, θα βγει σε λίγες ημέρες στο JCI, που έχουμε υπολογίσει περίπου τι αριθμό θανάτων θα πρέπει να περιμένουμε στην Κίνα. Στην Κίνα υπολογίζουμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα κυρίως από το αν θα μπορέσει να προστατεύσει τους ευάλωτους ηλικιωμένους. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που δημιουργεί τη μεγάλη αβεβαιότητα. Γιατί οι νέοι, φυσικά κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Υπολογίζουμε το πιο πιθανό σενάριο να είναι μέσα σε αυτούς τους πρώτους 3-4 μήνες του εκρηκτικού επιδημικού κύματος περίπου 150.000 με 250.000 νεκροί. Ακούγεται ένας εκτυφλωτικά μεγάλος αριθμός, όμως αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, είναι ένας αριθμός που είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των θανάτων στον πληθυσμό, που ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια και βάλε κάθε χρόνο. Ενώ αν το σύστημα υγείας, ναι. Ενώ αν το αποπληθωρήσετε, γιατί καλά κάνετε, άλλο λένε οι απόλυτοι αριθμοί, σε μια αναλογία χώρας 10 εκατομμυρίων, κοντά στα 10 εκατομμύρια, όπως η Ελλάδα, 45.000 θάνατοι, αλλάζει το πράγμα. Σε σχέση με την Ελλάδα, αν αυτή είναι τελικά η αριθμή της Κίνας, είναι πάρα πολύ μικρότερη, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε, αν τους δούμε και σε βάθος 3 ετών μάλιστα, που μιλάμε ότι έχουν συμβεί 30-35 εκατομμύρια θάνατοι στην Κίνα σε 3 χρόνια, το να έχεις 150-250.000 νεκρούς είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό, είναι κάτω από 1%. Μάλιστα. Τώρα έρχομαι λίγο στην Ελλάδα, διότι το δημογραφικό ισοζύγιο στην Ελλάδα εμφανίζει μια μεγάλη μείωση γεννήσεις από 85.300 το 21 σε 77.100 το 22, εκτός από τη μεγάλη αύξηση του θανάτου στα τελευταία 3 χρόνια. Τι σας λέει αυτό? Και κύριε Ιωαννίδη, κάποιος δεν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ακόμη και για τον αριθμό θανάτων εν μέσω πανδημίας? Νομίζω ότι το πρόβλημα της έλλειψης γεννήσεων μπορεί να γίνει τελικά πιο σημαντικό από το πρόβλημα της αύξησης θανάτων. Και τα δύο είναι βέβαια τεράστια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι από τις γεννήσεις εξαρτάται το αν η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει προοπτική, είναι μια χώρα η οποία θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει ένα στίγμα στο χάρτη. Δυστυχώς για την Ελλάδα η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, όπως το περιγράψετε είναι. Τα δεδομένα, ίσως δεν είναι οριστικά, αλλά αυτά που έχω δει μέχρι τώρα δείχνουν μία μείωση περίπου 10% των γεννήσεων από το 2021 στο 2022, από 85.300 γεννήσεις το 2021 σε 77.100 το 2022. Αν είναι έτσι, μιλάμε για μία πάρα πολύ σημαντική υποχώρηση. Συνδυάζεται λοιπόν την υπερβάλλουσα θνησιμότητα μαζί με πολύ λιγότερες γεννήσεις. Γιατί λιγότερες γεννήσεις? Πολλές εξηγήσεις. Πάλι έχουμε το πρόβλημα μιας χώρας που καταραίει κοινωνικά. Μια χώρα η οποία δεν δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, τους περιθωριοποιεί, τους κάνει να νιώθουν παρίες, δεν τους δίνει την ευκαιρία να έχουν δουλειές που θα μπορούν να νιώσουν οικονομικά ότι μπορούν να στηρίξουν, να αποκτήσουν μια οικογένεια. Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα έχει μειωθεί, αλλά έχει μειωθεί με μισθούς πείνας, με μισθούς που πριν από μερικά χρόνια θα λέγαμε ότι είναι αβίωτοι. Απλώς ικανοποιούμε τη στατιστική ότι ναι, δεν είναι τελείως άνεργοι, αλλά παίρνουν 500 ευρώ ή 300 ευρώ ή 400 ευρώ ή δεν ξέρω, κάτι το οποίο πρακτικά δεν φτάνει ούτε για να αγοράσουν ένα σουβλάκι την ημέρα. Άρα είναι μια κατάσταση που δημιουργεί πάρα πολλές αρνητικές συνθήκες για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά. Και δεν ξέρω
αν υπάρχει μέλλον για μια χώρα χωρίς παιδιά, χωρίς νέους ανθρώπους. Έχουμε επίσης τους νέους ανθρώπους που φεύγουν, που εγκαταλείπουν τη χώρα, εγκαταλείψανε πάρα πολύ τη χώρα κατά τα χρόνια της κρίσης. Νομίζω το ρεύμα αυτό δεν έχει αναστραφεί. Βλέπω κάποιες περιπτώσεις κάποιων ανθρώπων που σκέφτονται να επανέλθουν, αλλά και αυτοί το σκέφτονται πάρα πολύ και πολύ συχνά το μετανιώνουν. Ακόμα και οι μετανάστες φεύγουν από την Ελλάδα. Άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει στην Ελλάδα, κυρίως από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, Αλβανία ή άλλες στα βόρεια σύνορα, πλέον η Ελλάδα δεν είναι αρκετά ελκυστική για αυτούς σε σχέση με την χώρα από την οποία ξεκινήσανε. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που δείχνει μια χώρα υποκατάρρευση. Μια χώρα που ελπίζω να μην περιπλακεί η περιπέτειά της με άλλες ακόμα πιο δυσίωνες καταστάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια χώρα υποκατάρρευση είναι εύκολος στόχος για την τύχη, για την ιστορία, για οπορτουνιστές, για αυτούς που απλώς θέλουν να σπρώξουν λίγο παραπάνω. Μπορεί αυτό να είναι ένας πόλεμος με την Τουρκία, μπορεί να είναι κάποια άλλη έκρηθμη κατάσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μια χώρα υποκατάρρευση καταραίει ακόμα και σε συνθήκες χάους την οποιαδήποτε στιγμή. Δεν θέλω να το παίξω κινδυνολόγος και να προσθεθώ στον πολύ μακρύ κατάλογο αυτής της ειδικότητας, αλλά τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τα νούμερα είναι δυστυχώς πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Νομίζω οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει κάποιο ρόλο σε αυτή τη χώρα ηγετικό και κάποια ευθύνη ως ηγέτης σε αυτή τη χώρα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Πρέπει να πει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν στραβά. Δεν πηγαίνουν καλά και πρέπει να κάνουμε κάτι. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε και από τους κορυφαίους στην επιδημιολογία, εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο στο δημογραφικό ισοζύγιο. Όσο υπολοιπόμαθα σε νέο πληθυσμό από τις γεννήσεις και την πορεία, σημαίνει ότι πάμε σε γυρασμένο πληθυσμό. Αυτό επιδημιολογικά το δω ξερά. Ας πούμε ότι αποφασίσαμε ως χώρα ότι θα είμαστε μια χώρα που θα ζουν άνω των 40 και μόνο. Ωραία. Επιδημιολογικά όμως δεν θα μας γυρίσει ούτως ή άλλως μπούμεραγκ και για αυτές τις ηλικίες. Φυσικά, οι μεγάλες ηλικίες σε μια χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικότητα, δεν έχει έναν συμπαγή κοινωνικό ιστό, δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει κάποιο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ακόμα και για συντάξεις για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, θα χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει το σύστημα υγείας, θα χρησιμοποιηθεί για την περίθαλψη, για την κοινωνική πρόνοια. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο. Αν δεν υπάρχει μια ηλικιακή πυραμίδα που να μπορεί να συντηρήσει τους ηλικιωμένους, οι ηλικιωμένοι φυσικά και αυτοί θα πλήττονται και φυσικά θα είναι και πιο ευάλωτοι για να πλήττονται κάτω από αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται παραπληροφόρηση στην ιατρική και στην υγεία και έλλειψη αξιοπιστίας της πληροφορίας. Υπάρχουν δύο πεδία. Το ένα είναι οι λογής απατεώνες. Τι γίνεται όμως, και θα μας πείτε και γι' αυτό, αλλά με ενδιαφέρει κυρίως τι γίνεται όταν η παραπληροφόρηση στην ιατρική ή η έλλειψη αξιοπιστίας πληροφορίας προέρχεται από τα πιο επίσημα χείλη, από συναδέλφους σας. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα παραπληροφόρησης, ειδικά γύρω από θέματα ιατρικής και δημόσιας υγείας και όπως το είπατε αφορά πηγές που κυμαίνονται από τις πλέον δίθεν αξιόπιστες μέχρι τις πλέον αναξιόπιστες. Όπως επίσης και παραχαράξεις. Θα ξεκινήσω έτσι ανεκδοτολογικά με μια παραχάραξη. Με ειδοποίησανε κάποιοι από την Ελλάδα ότι κυκλοφορεί μια συνέντευξη που δήθεν έχει δώσει κάποιος Ιωάννης Ιωαννίδης, που έχει και τη φωτογραφία μου μάλιστα, ο οποίος δήθεν όμως είναι καρδιολόγος, διευθυντής καρδιολογίας στο Αττικό και δίνει μια ασυνάρτητη συνέντευξη με σκοπό τελικά να προωθήσει κάποιο σκεύασμα, κάποιο προϊόν. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε καρδιολόγος είμαι, ούτε στο Αττικό νοσοκομείο είμαι, ούτε έδωσα τέτοια συνέντευξη, ούτε θα μπορούσα ποτέ να κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Αλλά είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα από την προσωπική μου εμπειρία για το πόσο εύκολο είναι πλέον στην κοινωνία της πληροφορίας και της παραπληροφορίας, στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα ενημέρωσης, στο Facebook, στο διαδίκτυο, ο καθένας να σερβίρει οποιαδήποτε πληροφορία αναξιόπιστη, ακόμα και έκδηλη απάτη, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Τώρα, η πληροφορία, η αξιόπιστη, το ερώτημα είναι ποιος θα αξιολογήσει ότι είναι αξιόπιστη. Ποιος θα είναι ο κριτής, ποιος θα είναι ο δικαστής, ο οποίος θα πει ότι να, πιστέψτε αυτό και μην πιστέψτε το άλλο. Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη γενιά επαγγελματιών που επαγγέλλονται ότι είναι κριτές της αξιοπιστίας. Για παράδειγμα, μια τέτοια γενιά είναι οι λεγόμενοι fact checkers. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν σοβαρή επιστημονική κατάρτιση, ειδικά μάλιστα για τα θέματα τα οποία προσπαθούν να καλύψουν. Πολλές φορές προσπαθούν να καλύψουν ή να αποκαλύψουν παραπληροφόρηση η οποία είναι φοβερά έκδηλη, δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι είναι λανθασμένη, άρα ο στόχος είναι πολύ εύκολος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως καταλήγουν να ασχολούνται με θέματα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν την επιστημονική κατάρτιση και οπλισμό για να ασχοληθούν μαζί τους, αλλά και οι πληροφορίες τους και οι πληροφοριοδότες τους είναι εξίσου παραπλανημένοι όσο και αυτοί και όσο και πάρα πολλοί άλλοι πολίτες. Έχουμε άλλους δημοσιογράφους οι οποίοι προσπαθούν να δεχτώ με καλή πρόθεση. Ας μην δεχτώ ότι είναι απλώς πληρωμένοι από την κυβέρνηση, ξέρω εγώ, από τις λίστες του τάδε υπουργού ή δεν ξέρω τι. Πάλι έχουμε ένα κενό εκπαίδευση, έχουμε ένα κενό κατάρτιση, ένα κενό ικανότητας διάκρισης της σωστής πληροφορίας από τη λανθασμένη πληροφορία. Ακόμα και άνθρωποι με καλή θέληση μπορούν να κάνουν λάθος. Έχουμε στους επιστήμονες. Οι επιστήμονες δεν είμαστε αλάνθαστοι. Προσωπικά ορίζω τον εαυτό μου σαν επιστήμονα ως ένας άνθρωπος που κάνει λάθη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο ορισμός του επιστήμονα. Προσθέτω, που όμως προσπαθώ να τα διορθώσω αν είναι δυνατόν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η επιστήμη δεν είναι αλάνθαστη, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ο Πάπας. Η επιστήμη ψάχνει, δοκιμάζει, κάνει σφάλματα και τα διορθώνει. Πρέπει να μεταφέρουμε στο γενικό πληθυσμό αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολλοί από εμάς έχουμε ισχυρές πεποιθήσεις, ισχυρές μεροληψίες, τις κουβαλάμε μαζί μας, ζούμε μαζί τους, τις μεταφέρουμε σε κάθε τι που λέμε. Στη συνέντευξη που κάνουμε σήμερα μαζί, μπορεί να έχω πάρα πολύ ισχυρές μεροληψίες, πρέπει να με έχετε σε μία απόσταση εμπιστοσύνης κατά κάποιο τρόπο, ότι μπορεί ο Ιωαννίδης να κάνει 1, 2, 5, 100 λάθη. Είναι πιθανό. Πρέπει να ακούσετε τι σας λέω και τι τεκμηρίωση σας δίνω, με βάση τι δεδομένα, με βάση τι είδους μελέτες, με βάση τι είδους στοιχεία. Άρα, ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε τον κάθε πολίτη επιστήμονα, να του μεταδώσουμε την επιστημονική μέθοδο, να του μεταδώσουμε τον υγιή σκεπτικισμό που υπάρχει μέσα στην επιστημονική μέθοδο. Η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου απλή. Ειδικά μάλιστα σε συνθήκες όπου ο μέσος πολίτης βομβαρδίζεται και εκπαιδεύεται με κακό τρόπο από κακούς δασκάλους. Από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από δημοσιογράφους, από μέσα ενημέρωσης, από επιστήμονες παραστρατημένους, από τον οποιονδήποτε βοηθάει απλώς να συγχυστεί περισσότερο. Πολύ δύσκολο πρόβλημα, ίσως υπαρξιακής διάστασης για την ανθρώπινη κοινωνία πλέον. Γιατί η παραπληροφόρηση είναι τεράστια, είναι απελπιστικά τεράστια, είναι μια φωτιά που δεν μπορεί να σβήσει και που πρέπει κάποιος να είναι και πολύ προσεκτικός, γιατί στην προσπάθεια να τη σβήσει μπορεί να καταστήλει στοιχειώδεις ελευθερίες. Μπορεί να πέσει σε μια μορφή απολυταρχισμού που λέει ότι θα αρχίσω να σβήνω ή να απαγορεύω ή να μην αφήνω να υποθεί αυτό και αυτό. Το είδαμε αυτό στα χρόνια της πανδημίας να γίνεται πάρα πολύ έκδηλα με κυβερνήσεις μαζί με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, μαζί με μεγάλους τεχνοκρατικούς ιστούς και εταιρείες να παίρνουν τα ενία και ουσιαστικά να γράφουν την ιστορία ή να σβήνουν την ιστορία όπως τους βόλευε. Άρα λοιπόν ούτε αυτό είναι λύση, ούτε η καταστολή είναι μία λύση, ίσως είναι μάλιστα χειρότερη. Μπορεί να είναι καλύτερα να αφήσουμε όλες αυτές τις αχλαμάρες να κυκλοφορούν και να είναι εύκολα ευάλωτες στο να χτυπηθούν παρά να γίνει μια προσπάθεια ένας απόλυτος κριτής να σβήσει την ιστορία ή να την ξαναγράψει όπως εκείνος νομίζει. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιος απόλυτος κριτής. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά χάθηκε και η λεγόμενη επιστημονική αμφισβήτηση που είναι το προϊόν για να πάει μπροστά η επιστήμη. Χωρίς να αμφισβητείς και χωρίς να θέτεις ερωτήματα, χωρίς να διατυπώνεις άλλη γνώμη, πώς πάει μπροστά η επιστήμη. Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο στην επιστημονική μέθοδο, στην επιστημονική διαδικασία. Πρέπει να είσαι ανοιχτός στην κριτική. Οποιαδήποτε και να είναι η κριτική, αν η κριτική είναι σαχλή,
τόσο καλύτερα για αυτόν που δέχεται την επίθεση θα μπορέσει να την αντικρούσει πάρα πολύ εύκολα. Αν η κριτική είναι σοβαρή, τότε μπορεί να βελτιώσει αυτό που ξέρουμε και να οδηγήσει σε μια καλύτερη γνώση. Άρα λοιπόν είναι στοιχειώδες μέσα στην επιστήμη να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή για την κριτική. Κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα βρίσκεται έτσι περαιτέρω τα προβλήματα. Θέλω να πω ότι εδώ η περίφημη βάση δεδομένων της πανδημίας δεν ήταν και δεν είναι ακόμη σε κοινή χρήση σε όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Άντε να μην πω απ' έξω, στο εγχώριο. Δεν είναι τα πανεπιστήμια, δεν γίναν συμμέτοχοι αυτών των δεδομένων. Ήταν δεδομένα μιας επιτροπής η οποία έκανε τις ανακοινώσεις μαζί με μια κυβέρνηση που λάμβανε τις πολιτικές αποφάσεις επί των ανακοινώσεων. Αυτό είναι αλήθεια και έχω την προσωπική εμπειρία ότι σε διάφορες στιγμές στην πανδημία για ερωτήματα τα οποία θεωρούσα ότι είναι επιστημονικά ενδιαφέροντα και ενδιαφέροντα για τη δημόσια υγεία, έκανα προσπάθειες να αποκτήσω πρόσβαση σε κάποια δεδομένα της Ελλάδας. Η κατάληξη ήταν πάντα αρνητική, είτε άμεσα αρνητική, είτε αρνητική μετά από μια διελκυστίνδα προσπαθειών και επικοινωνιών που δεν οδήγησαν πουθενά. Αντιθέτως, η εμπειρία μου είναι ότι από πάρα πολλές άλλες χώρες έχω μπορέσει να έχω πρόσβαση σε δεδομένα εθνικά, τοπικά, τα οποία φάνηκαν πάρα πολύ χρήσιμα σε αναλύσεις και για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία μπορεί να είχαν κάποιο αντίκτυπο στην δημόσια υγεία. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα το πρόβλημα όμως. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με την διαθεσιμότητα δεδομένων. Από τη μία πλευρά είναι η έννοια της προστασίας των δεδομένων, ειδικά αν είναι δεδομένα τα οποία αφορούν ανθρώπους και υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικότητας και αποκάλυψης των στοιχείων που ίσως κάποιος δεν θα ήθελε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του. Υπάρχουν όμως μεθοδολογίες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι προστατεύεται η ατομικότητα και η ιδιωτικότητα στο να μοιραστεί κάποιες δεδομένες. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία, το κάνουμε κάθε μέρα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Mm. Από την άλλη πλευρά είναι μια χρόνια προσπάθεια, όχι μόνο στη δημόσια υγεία και την ιατρική, αλλά σε όλες τις επιστήμες να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν ευρύτατα και όχι μονάχα από την μία ομάδα που τα παράγει, από τον ένα οργανισμό που τα συλλέγει. Έχουμε κάνει πρόοδο σε αυτό το σημείο, σε κάποιες επιστημονικές περιοχές περισσότερο από ό,τι σε κάποιες άλλες. Αυτή τη στιγμή περίπου μία στις πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις στον χώρο της βιοιατρικής διαθέτει τα πλήρη δεδομένα, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τα πλήρη δεδομένα. Σε κάποιους γνωστικούς χώρους είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, σε άλλους είναι μικρότερο. Καταλαβαίνετε ότι για ζητήματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά και αφορούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπους, όπως οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, το θεωρώ απαράδεκτο τα δεδομένα αυτά να μην είναι διαθέσιμα. Το θεωρώ απαράδεκτο, για παράδειγμα, μια φαρμακευτική εταιρεία να λέει ότι για 100 χρόνια δεν πρόκειται να σου δώσω τα δεδομένα. Γιατί? Το θεωρώ απαράδεκτο να μου λέει για 100 μέρες δεν θα σου δώσω τα δεδομένα, ή ακόμα και για 100 ώρες, για να πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα, μπορούν να είναι διαθέσιμα. Αν δεν γίνονται διαθέσιμα, το μόνο που συμβαίνει είναι ότι ρίχνουν φωτιά και ρίχνουν λάδι στη φωτιά των συνωμοσιολόγων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε την αίσθηση της συμμετοχικότητας στην επιστήμη. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να κρατάμε τα χαρτιά μας κλειστά. Δεν είναι επιστήμη αυτό. Κάτι το οποίο είναι κρίστιο δεν ανήκει στην επιστημονική μέθοδο. Η επιστημονική μέθοδος είναι ανοιχτή μέθοδος. Είναι ανοιχτή μέθοδος που συμμετέχεις, κρίνεις, κρίνεσαι, μοιράζεσαι και καταλήγεις όσο δυνατόν στο καλύτερο συμπέρασμα. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να ανοίξω και ένα ακόμη κεφάλαιο. Αυτό που εμείς το αισθανόμαστε ως διαπλοκή ανάμεσα σε κολοσσούς φαρμακευτικές εταιρείες, ρυθμιστικούς οργανισμούς και πολιτικούς για την έγκριση, πρόθεση και αγορά μεγάλων ποσοτήτων συγκεκριμένων προϊόντων. Βεβαίως στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ζούμε, άκουσον την περίοδο της έλλειψης φαρμάκων, κάτι που φαινόταν από το Σεπτέμβριο. Όμως εδώ η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία De Leyen, καλείται για εξηγήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις συμβάσεις με μία από τις εταιρείες, τη Pfizer εν προκειμένου, και την εμπλοκή ακόμη και του σύζυγου της με εταιρεία. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Νομίζω ότι στα χρόνια της πανδημίας είδαμε συμπεριφορές που όταν τις δούμε κάπως πιο ψύχρεμα θα τραβάμε τα μαλλιά μας, όσοι έχουμε ακόμα λίγα μαλλιά. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που
οι φαρμακευτικές εταιρείες την εκμεταλλεύτηκαν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πάντοτε αρέσκονταν στο να έχουν καλές σχέσεις, είτε επισήμως είτε ανεπισήμως, είτε υπογείως, με στελέχη κυβερνήσεων, επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων θεσμών, με σκοπό να προωθήσουν ουσιαστικά τα συμφέροντά τους. Τις τελευταίες εβδομάδες έχετε δει και τα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με χρηματισμό. Τα περισσότερα από αυτά τα σκάνδαλα δεν γίνονταν με αυτόν τον αδρό χρηματισμό που έχει αποκαλυφθεί στην περίπτωση του Κατάρ. Στην περίπτωση των φαρμακευτικών εταιριών υπήρχε και αυτό, αλλά περισσότερο ήταν η τέχνη της διπλωματίας και η τέχνη της χρησιμοποίησης πολιτικών και στελεχών που είχαν εξουσία για να εξυπηρετήσει τελικά τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Νομίζω όλες οι βιομηχανίες το κάνουν αυτό σε κάποιο βαθμό. Κάποιες είναι πολύ καλύτερες στην προώθηση των συμφερόντων τους από άλλες. Για παράδειγμα, η καπνοβιομηχανία νομίζω είναι ίσως παγκόσμιος πρωταθλητής στο πώς προωθεί τα συμφέροντά της και έχει κατορθώσει να επιβιώσει σκοτώνοντας 10 εκατομμύρια λίγο πολύ κάθε χρόνο. Αλλά και η φαρμακοβιομηχανία δεν πηγαίνει πίσω. Η Pfizer έχει σαφή παράδοση με τέτοιες υποσκαπτικές πρακτικές και πρακτικές εναγκαλισμού ατόμων τα οποία βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Υποθέτω ότι και η κυρία Φον ντερ Λάιεν μπορεί να ανήκει σε αυτή την περίπτωση. Δεν είμαι δικαστής, δεν θέλω να την κρίνω υπ' αυτή την έννοια, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην πρακτική, την διαχρονική πρακτική των φαρμακοβιομηχανιών, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι παράγουν χρήσιμα προϊόντα πολλές φορές, τα οποία πολλές φορές σώζουν ζωές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να προστατεύσουμε τους θεσμούς, πρέπει να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε στο μέλλον να συμβεί. Μπορεί η κυρία Φον ντερ Λάιεν, ακόμα και αν έκανε λάθος τελικά, να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, να είναι απλώς το θύμα μιας τελικής αλυσίδας που έχει πολλούς άλλους πρωταγωνιστές. Έχει πρωταγωνιστές, για παράδειγμα, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να πιέζουν προς μια κατεύθυνση. Μπορεί να έχει πρωταγωνιστές μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημιουργούν ασφικτικές καταστάσεις για πολιτικούς ηγέτες, ότι αν δεν κάνεις κάτι είσαι κάποιος ο οποίος κατακρεουργεί τους πολίτες που έχει την ευθύνη για αυτούς. Άρα λοιπόν δώσε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να αγοράσεις αυτό το θαυματουργό εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχει λοιπόν πολλούς άλλους πρωταγωνιστές. Μπορεί να έχει πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους, σαν απλούς πολίτες, που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε την σωστή επιστημονική πληροφορία και απλώς απορροφούμε όλα αυτά τα σκουπίδια παραπληροφόρησης που λέγαμε πριν, θέτοντας μεγάλη πίεση πλέον στους ηγέτες μας για το τι πρέπει να πράξουν και τι δεν πρέπει να πράξουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν να κερδίσουν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια από το τι συμβαίνει. Οι παίκτες αυτοί δεν θα εγκαταλείψουν τα προνόμια τους, δεν θα εγκαταλείψουν τις μεθόδους τους, δεν θα εγκαταλείψουν ακόμα και τις παράδοξες και τις παράνομες ακόμα μεθόδους τους, εκτός εάν οι θεσμοί σταθούν στο ύψος τους. Αν δεν σταθούν στο ύψος τους θεσμοί, νομίζω ότι είμαστε πλέον έρμεο όλων αυτών των εταιριών. Βγάζετε από αυτό το χώρο την επιστημονική και ιατρική κοινότητα ή έχει και αυτή το μερτικό της ευθύνης της? Φυσικά έχουμε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης μας. Ένα τεράστιο μάλιστα μερίδιο, ειδικά για θέματα στα οποία η επιστήμη καλείται να δώσει την επικάλυψή της, τη σφραγίδα της, την πιστοποίησή της. Φυσικά δεν είμαστε έξω από αυτό το παιχνίδι. Φυσικά η επιστήμη είναι πλέον μια πανάκριβη διαδικασία, μια διαδικασία όπου πανεπιστήμια και οργανισμοί ερευνητικοί διακινούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ. Μάλιστα. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα περιβάλλον διαφάνειας. Διαφάνειας και εντυμότητας. Κύριε Ιωαννίδη, σαν η Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του Στάνφορντ, αναρωτιέμαι αν σας έχει απασχολήσει και μία άλλη διάσταση. Αυτή η ευρύτατη καταπάτηση της ιδιωτικότητάς μας, που μπορεί να ξεκινάει από μία εφαρμογή στο κινητό, αλλά φτάνει πια μέχρι τα βιομετρικά μας στοιχεία και δεν ξέρω και τι άλλο, ακόμη και την περίοδο των λεγόμενων απαγορεύσεων λόγω κορονοϊού στη μετακίνηση, τα στοιχεία έδινες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι κάτι πιο σύνθετο και σε μια εποχή που η τεχνολογία οδηγεί πια, πολλοί λένε, σε κοινωνίες που οι άνθρωποι μπορεί να είναι και ένα προϊόν. Σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα?
είναι κάτι που απασχολεί και εμένα και πάρα πολλούς άλλους επιστήμονες. Να κάνω μία μικρή παραδρομής διόρθωση ότι το κέντρο που διευθύνω στο Stanford είναι το Matrix αυτή τη στιγμή, είναι το κέντρο της μεταέρευνας. Το κέντρο της πρόληψης είναι ένα κέντρο που δίευθυνα μέχρι σωστά, πριν από αρκετά. Σωστά, έχετε δίκιο. Ακόμη καλύτερα όμως έτσι. Ακόμα καλύτερα θα έλεγα, γιατί όντως είναι ένα θέμα κρίσιμο μέσα στο τι σημαίνουν τα δεδομένα και τι σημαίνει η ιδιωτικότητα των δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί, γιατί πλέον υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα παρέμβασης διαφόρων παικτών πάνω στην ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Στην Ελλάδα αυτό έχει φανεί στον καλύτερο τρόπο μέσα από το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Υπάρχει πλέον η αίσθηση στον πληθυσμό ότι όλοι μπορούν να παρακολουθούνται, όλοι μπορούν να καταγράφονται, όλοι μπορεί να είναι σε μια συνεχή κατάσταση επιτήρησης. Είναι αυτό δυστοπικό, είναι αυτό κάτι το οποίο είναι ένα παραμύθι? Φοβάμαι ότι δεν είναι παραμύθι πλέον. Φοβάμαι ότι είναι η πραγματικότητα. Αν δει κάποιος τον αριθμό των ατόμων που παρακολουθούνται από την ΕΕΠ και το πολλαπλασιάσει επί το πόσους ανθρώπους έχει συνομιλητές ο κάθε ένας από αυτούς, πιθανότατα ένας μέσος πολίτης μιλάει με εκατοντάδες άλλους, είναι πολύ πιθανό ότι όλοι οι Έλληνες κάποια στιγμή έχουν καταγραφεί με έναν τρόπο ή με άλλο. Αν προσθέσουμε σε αυτό τώρα την καταγραφή δεδομένων από άλλους παίκτες, από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες μας δίνουν μια δυνατότητα πρόσβαση σε μια μορφή κοινωνικής ζωής η οποία είναι πλασματική. Μια μορφή ζωής που δεν βλέπεις τον άλλον, δεν τον συναντάς, δεν του δίνεις το χέρι, δεν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, αλλά έχεις δίπλα σου μέσα στα κοινωνικά δίκτυα όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι πληροφορίες για το ποιος είσαι, τι σκέφτεσαι, τι κάνεις, πώς νιώθεις, τι στάση παίρνεις. Λίγο πολύ νομίζω ο καθένας μπορεί να έχει καταγραφεί για το ποιος είναι και το ποιος δεν είναι με τεράστια λεπτομέρεια. Μπορεί να έχει καταγραφεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι ξέρει ο ίδιος για τον εαυτό του ή μπορεί να γράψει για τον εαυτό του, γιατί είναι θεωρευτική η πληροφορία που συγκεντρώνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι συλλέκτες, οι παρασυλλέκτες, οι παραχαράκτες πληροφορίας μπορούν να αποκτήσουν τεράστια ισχύ επάνω μας. Ουσιαστικά οι άνθρωποι καταντούν πιόνια παρατήρησης για όλους αυτούς. Και θα πρέπει εδώ, αν υπάρχει ακόμα δημοκρατία, αν υπάρχει στοιχειώδες αίσθημα, αίσθηση δημοκρατίας, να υπάρχει αντίδραση, να υπάρχει καταδίκη αυτών των πρακτικών. Αν δεν υπάρχει καταδίκη, η δημοκρατία έχει πεθάνει. Αν η δημοκρατία έχει πεθάνει, ίσως δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κι άλλο. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας κάνω και μία ερώτηση, την οποία αν θέλετε απαντάτε βεβαίως. Σε αυτά τα 3-3,5 χρόνια διαχείρισης πανδημίας στην Ελλάδα συγκρουστήκατε πολλές φορές με απόψεις και συγκρούστηκαν μαζί σας. Ωστόσο σήμερα με έτσι ένα καταστάλαγμα εμπειρίας, γιατί προφανώς πολλά δεν σας πήγαν με το πώς η πατρίδα σας η ιδιαίτερη διαχειρίστηκε την κατάσταση, οφείλω να σας ρωτήσω ευθέως. Τελικά αν σας ζητούσαν στατιστικά στοιχεία σήμερα, θα επιμερίζατε 50-50 την ευθύνη 50-50 ή θα δίνατε μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική εξουσία που υπαγόρευε πολλές φορές ακόμη και ιατρικές αποφάσεις ή στην επιστημονική επιτροπή παύλα ιατρική κοινότητα που μέσα από την επιτροπή αυτή βρήκε και πολιτικές εκφάνσεις, θέλω να πω κάποιοι γίνανε υπουργοί ασκώντας διαχείριση. Πού θα δίνατε μεγαλύτερο μερτικό ευθύνης? Για να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει να αποδίδω ευθύνες. Προσπαθώ να αποδίδω ευθύνες στον εαυτό μου για λάθη που κάνω και είμαι βέβαιος ότι, όπως σας είπα πριν, σαν επιστήμονας κάνω χιλιάδες λάθη. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ο κάθε άλλος άνθρωπος, πόσο μάλλον επιστήμονες, πόσο μάλλον ηγέτες που έχουν ευθύνη εξ ορισμού, θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες τους. Το να βγω και να φωνάξω αναλάβετε τις ευθύνες σας, αν δεν θέλουν να το κάνουν, είναι τελείως άχρηστο. Τελείως άχρηστο. Νομίζω ότι ο καθένας ξέρει τι έκανε, ξέρει ποιος είναι, ξέρει πώς φέρθηκε, ξέρει πώς παραφέρθηκε. Αν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του, τότε λυπάμαι πάρα πολύ για αυτόν, όποιος και να είναι, όσο ισχυρός και να είναι, όσο διάσημος και να είναι, γιατί απλώς δείχνει ότι τελικά είναι ασήμαντος. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω αν από αυτή την περιπέτεια για όλη την ανθρωπότητα η ιατρική, η επιστημονική κοινότητα
έχει πάει ένα βήμα μπρος, και δεν εννοώ στο επίπεδο της γνώσης, αλλά στο επίπεδο του πώς κινήθηκε με διάλογο, με ελευθερία, με το να ανθίζουν όλες οι απόψεις, ή αν έχει πάει βήματα πίσω. Πήγαμε και βήματα μπροστά και βήματα πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσουμε αυτά που μάθαμε και ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί γίνανε πολλά βήματα πίσω. Γίνανε πολλά βήματα καταστολής, πολλά βήματα τα οποία αγνοήσαν την επιστημονική μέθοδο, αγνοήσανε τις παραδοσιακές και στοιχειώδεις μεθόδους με τους οποίους θα πρέπει να πραγματευόμαστε στην επιστήμη. Ταυτόχρονα ακούσαμε πάρα πολλά από πάρα πολλούς έξυπνους άνθρωπους και πολλούς ανθρώπους με δεξιοτεχνίες κατά κάποιο τρόπο επιστημονικές και μη. Ας κρατήσουμε τα θετικά και ας κρατήσουμε επίσης και τα λάθη μας για να μας καθοδηγήσουν να μην τα ξανακάνουμε στο μέλλον.